Νομίζω ότι η πρώτη μου σχέση με την τέχνη ήταν καθαρά σωματική. Αυτό που στη συνέχεια με ακολουθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή πρώτον μπροστά μπαίνει το κορμί μου, είτε για να κατασκευάσω πράγματα, είτε για να κινηθώ μέσα στα πράγματα, είτε για να αντιληφθώ τον χώρο και τον κόσμο γύρω μου. Μικρή, είχα κόκκινες μπότες πλαστικές. Όταν φθύρονταν τούτες οι μπότες, γιατί ήταν πλαστικές, έβγαζαν τρύπες πρώτα από κάτω, γιατί κάτι πατούσαμε σκληρό κλπ. Ήταν η χαρά μου να πηδώ μέσα στις λάντες. Με τις τρύπες που είχαν οι παιδικές ποδίνες γέμιζαν νερό και μετά κλεινόμουν σε τούτον το σκοτεινό δωμάτιο που ονομαζόταν το σαλόνι, που άνοιγε μόνο για τους ξένους, έβρισκα ένα χώρο στο χαλί και πηδούσα. Με αποτέλεσμα το εξωτερικό νερό της λάντας να το μεταφέρω και να δημιουργώ τη λάντα μέσα στο σπίτι και να το βλέπει η μητέρα μου τη μέρα που έμενε για να καθαρίσει, γιατί έμενε ένας λεκές. Νομίζω ήταν η πρώτη μου σχέση με το να μεταφέρω ένα φυσικό φαινόμενο και να το μεταμορφώνω σε κάτι άλλο μέσα σε έναν εσωτερικό χώρο. Κατάγομαι από τη Λεμεσό, μεγάλωσα στη θάλασσα. Μια ευνοϊκή συνθήκη με παρέα τον ορίζοντα, ο οποίος με καθόρισε. Μια γενιάς ανθρώπων οι οποίοι ζήσαν όλα τα τραύματα της κυπριακής ιστορίας. Στην πολύ παιδική μου ηλικία ήταν όλα τα ακούσματα του προβλήματος της τηλυρίας το 1964. Με τα χαρακώματα στις αυλές μας. Σαν παιδιά χρησιμοποιούσαμε τούτα τα χαρακώματα για να παίζουμε. Οπότε από τη μια ήταν το παιχνίδι μας και από την άλλη στις ασκήσεις τις δημοτικές για να προετοιμαζόμαστε για τυχόν πόλεμων. Εκρυβόμαστε σε τούτα τα χαρακώματα, τα οποία ήταν γεμάτα ρύζι, αλεύρι, νερά, λάδια, σε περίπτωση πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με την ιστορία της Κύπρου, η Τίνα Παντή, ιστορικός τέχνης επιμελήτρια στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αναφέρεται σχετικά στα λάφυρα πολέμου που κατασκευάστηκε το 2000, επιχειρεί την μνημονική πραγμάτευση ενός προσωπικού και συλλογικού τραύματος, ενός βιώματος πολέμου, μέσα από τη διερεύνηση της ύλης και των μεταμορφώσεών της. Στον πυρήνα του έργου αυτού βρίσκεται η διπλή διερώτηση τι παίρνει ένας κατακτητής στο πέρασμά του και τι μπορεί να χάσει κανείς από την παιδική του ηλικία. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ατομική Έκθεση με τίτλο «Τρώμα» το 2000 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας και ήταν ένα μέρος μιας τραυματικής αφήγησης που περιέλαβαν ένα πολυσύνθετο σώμα σχεδίων, εγκαταστάσεων και κινητικών γλυπτών μαζί με μαρτυρίες σε βίντεο από συγγενείς αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Λοϊζίδου, όπως λέει η Παντή, έζησε την εισβολή κατά την εφηβική της ηλικία ενώ ήταν μόλις 16 ετών και επιχείρησε τη μνημονική πραγμάτευσή της 2,5 δεκαετίες μετά. Πάντα κατασκεύαζα πράγματα γιατί ήταν η ενασχόλησή μας. Τα καλοκαίρια κεντούσαμε στις βεράντες. Αυστηρά έπρεπε να μάθουμε σταυροβελονιές και λευκαρίτικο, κάτι που ευτυχώς το ξεπέρασα σαν τραυματική εμπειρία. Είναι πολύ οδυνηρό τις ελεύθερες σου ώρες να είσαι αναγκασμένος να κεντάς, δεν είναι τόσο ευχάριστο ούτε ρομαντικό όπως ακούγεται. Οπότε μπόρεσα να το ξαναπιάσω
γιατί η δουλειά μου χωρίς ενδιασμούς. Όλα άρχισαν με μία επίσκεψή μου στη Λευκωσία. Είχα την τύχη να έχω έναν εξάδελφο που ήταν φιλότεχνος και μου είπε, «Μαρία, πάμε να δούμε μία έκθεση στη σχολή Τυφλό». Εκεί ήταν μία έκθεση του Νίκου Κουρούση, του Χρυσοχού, του Σαββίδη και του Λαδόματου. Ήμουν 15-16 χρονών και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Κοίταζα, φαίνεται, με προσοχή. Με πρόσεξε ο Νίκος Κουρούσης που ετέχαινε να είναι στην αίθουσα εκείνη τη μέρα. Συστήθηκε και αρχίσαμε να μιλούμε και μου πρότεινε να με ενδιαφέρει ζωγραφική, ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει. Και κάθε Σάββατο, για μια ώρα, μου έκανε ο Νίκος μάθημα και σιγά σιγά ήθελα μόνον τούτο στη ζωή μου. Η μητέρα μου, που είναι ένας άνθρωπος πολύ εμπνευσμένος με το να φτιάχνει ό,τι φτιάχνει πολύ καλά, και ο Νίκος με οδήγησαν στο να θαυμάσω την τέχνη και να αρχίσω τις σπουδές μου στη Σχολή Καλλοτεχνών της Λιών. Η δεκαετία του 80 υπήρχε μία νέα τάση στις τέχνες που ονομαζόταν εγκατάσταση στο χώρο. Αποφάσισα να μπω στο εργαστήρι γλυπτικής. Παρακολούθησα κλασική παιδεία γλυπτικής μαζί με τις νέες τάσεις. Η γλυπτική ήταν αντιληπτή πια στη σχέση της με το χώρο. Ο όγκος δηλαδή, η φόρμα, η διάπλαση της φόρμας, πώς συνδιαλέγεται με έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, αλλά και με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. Ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανα εκτός Κύπρου και ήταν για τις σπουδές μου. Η μοναξιά ήταν μεγάλη, έπρεπε να αναγνωρίσω τα πράγματα γύρω μου από την αρχή. Ήταν η δεκαετία αμέσως μετά τα μεγάλα φεμινιστικά κινήματα της Αμερικής που έφταναν στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Οπότε είχα να κάνω με ένα βαθμό δυσκολίας τεράστιων απέναντι στην κατανόηση των πραγμάτων. Ήταν καινούρια για μένα και από τότε ένιωσα πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας και καθόλου δεδομένο να κατανοούμε τα πράγματα. Ακόμη και για τα πράγματα που κάνουμε εμείς ήδη, χρειάζεται μια τεράστια δουλειά να τα κατανοήσουμε. Έναν από τα έργα που είχα γίνει για την έκθεση, που ονομαζόταν Look Under the Hood, σχολίαζε τα πολύ μικρά πράγματα στα οποία δεν δίνουμε σημασία. Ήταν τούτη η επιφάνεια, στην οποία χρησιμοποιούσα μέσα στην προσπάθεια της διαφάνειας, το να μπορώ να δω πέρα από τα πράγματα τι συμβαίνει, ήταν να χρησιμοποιήσω το ελάχιστο του υλικού, που είναι βαμβακερές κλωστές, τις οποίες συνέδεσα μεταξύ τους με κόμπο για να μπορέσει να στηθεί η επιφάνεια. Μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της δουλειάς παίζουν φυσικά οι συνεργασίες. Η φίλη και επιμελήτρια Ελίνα Κουντούρη, διευθύντρια του Νέων, επισκέφτηκε την έκθεση. Μου έγινε η πρόταση να αναπτύξω τούτη την επιφάνεια για ένα χώρο τεράστιο, 12 μέτρων επί 19, στην Αθήνα, στο παλιό Καπρί εργοστάσιο. Και εκεί η εγκατάσταση πήρε τέτοιες διαστάσεις μέσα στο χώρο που δεν θα μπορούσε να αποδώσει τούτο το έργο χωρίς τούτη τη συνεργασία. Επίσης το υλικό του Καπρί εργοστασίου από την έκθεση Portals ανακυκλώθηκε για να προσαρμοστεί στις νέες διαστάσεις της νέας πρόσκλησης του νέου μουσείου, γιατί φιλοξενήθηκε για την έκθεση Art Studio του 20ου αιώνα στην Γκαλερί Whitechapel στο Λονδίνο. Το έργο ονομάζεται Monumental Lightness, η μνημιακή αυτή λαφρότητα.
Τελειώνοντας τη σχολή καλλιτεχνών της Λιών, με μια υποτροφία μου δόθηκε η ευκαιρία να μεταφερθώ στο Παρίσι, στη Βίλα Μπεζιέ, έναν εργαστήρι ενός γλύπτη Λιονέζου, και άρχισα την καριέρα μου πια σαν καλλιτέχνης στο Παρίσι, να αφουγκράζομαι τις πρώτες επιβολές του κόσμου της τέχνης. Ένας κόσμος δύσκολος. Πρώτη σχέση με το βίντεο ήταν η καταγραφή και άρχισε να γίνεται μορφή έκφρασης και σε κάποιες φορές να μπορεί να προτείνεται σαν αυτοτελές μέσο. Το 86, το θέμα της Biennale Βενετίας ήταν τέχνη και τεχνολογία. Είχα κάνει μία εγκατάσταση στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο εκείνη την εποχή, το μύθο της Αριάδνης σε τρεις πράξεις, όπου υπήρχε μία εγκατάσταση στο χώρο και ένα μικρό βίντεο. Η κυρία Ελένη Νικήτα, που ήταν διευθύντρια των πολιτιστικών υπηρεσιών, είδε την έκθεση και όταν προσπάθησε να επαναφέρει την Κύπρο στην Biennale Βενετίας, πήγαινε αυτή η πρόταση που εμπεριείχε τεχνολογία. Από τότε η Κύπρος φιλοξενείται στην Biennale Βενετίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι σε έναν εργαστήρι οι καλλιτέχνες ζουν μια μοναξιά. Όχι. Σε έναν εργαστήρι είναι μέσα ο κόσμος όλος και φωνάζει δυνατά, φωνάζει πάρα πολύ δυνατά να τον ακούσεις. Και πρέπει να τον ακούσεις με πολύ προσοχή, να ακούσεις την ένταση της φωνής, το χρώμα της φωνής, να ακούσεις και τι σου κρύβει, να ακούσεις και τι έχει πίσω από τα πράγματα. Η διαδικασία πραγματοποίησης μιας πρότασης ξεκινά από το να συνδέεις πράγματα μεταξύ τους. Ξεκινάς κάτι και συγχρόνως κάτι σε απασχολεί στην καθημερινότητα σου ή κάτι απασχολεί την κοινωνία εκείνη την περίοδο. Τα υλικά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση, γιατί υπερασπίζομαι ανέκαθεν την έννοια της ευθραυστότητας. Είναι υλικά τα οποία παραπέμπουν σε τούτη την αίσθηση του εύθραυστου, το να μη σου κόβουν το χώρο και τη θέαση, το να είναι ανοιχτά στον άλλο. Είναι το χαρτί, μια ιαπωνέζικη πρακτική που άρχισε από το 1984 όταν βρέθηκα στα εργοστάσια του χαρτιού της Ιαπωνίας, του Τόκιο. Είναι το ύφασμα και είναι ο ανοξείδωτος χάλιβας σε σύρμα, το οποίο μπλέκω για να κατασκευάσω έργα για εξωτερικούς χώρους. Είναι η απόδοση της γυναίκας μετανάστριας που μεταφέρει το σπίτι της. Είναι σε ψηλά πόδια, καμουφλαρισμένη, όπου μέσα στην πορεία της ζωής της μαζί της παίρνει τα απαραίτητα, που είναι το σπίτι της και οι μνήμες του σπιτιού. Το έργο τούτο είναι κατασκευασμένο από χαρτί. Το φθινόπωρο του 23 θα φιλοξενηθεί η δουλειά μου στο Μουσείο της Φύσης και του Κυνηγιού στο Παρίσι, Le Musée de la Chasse et de la Nature, όπου εκεί καλούμε με μια μεγάλη εγκατάσταση που είναι οι φτερωτοί μετανάστες, η οποία ξεκίνησε από την εγκατάσταση του αεροδρομίου, όπου τα πουλιά τα μεταναστευτικά ερμηνεύονται πάνω σε 4 επιφάνειες, που είναι τούτα που μετακινούνται και περνούν από την Κύπρο για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να πάει στον προορισμό τους. Το μουσείο έγινε μια νέα εγκατάσταση με τα μεταναστευτικά πουλιά της Γαλλίας και μέσα θα φιλοξενηθεί μια σειρά παλαιότερων έργων μου, 20 παλαιότερα έργα, τα οποία θα προσαρμοστούν στην πορεία της διαδρομής των τριών ορόφων του μουσείου. Κατασκεύασα τις 4 εποχές του χρόνου,
που σε κάθε εποχή είναι τα πουλιά που περνούν πάνω από, από τη Γαλλία. Εδώ είναι ο χειμώνας. Είναι η πρακτική που χρησιμοποιώ της χειροποίητης πλέξης. Είναι όλο φτιαγμένο στο χέρι με βελονάκι. Είναι μια πλέξη η οποία με συγκινεί γιατί χρησιμοποιείται από όλες τις χώρες, χρησιμοποιείται από όλους τους λαούς, σχεδόν με τα ίδια μοτίβα. Είναι δηλαδή μια αλήθεια πρακτικής που ενώνει τους ανθρώπους. Έχω μια ομάδα συνεργατών, συνεργάτιδων που με βοηθούν για την κατασκευή του έργου. Έρχονται κοντά μου σε λωρίδες, τις οποίες ενώνω, ράβω μεταξύ τους. Τούτον ξεκίνησε το 1998 όταν βρεθήκαμε στο Παρίσι οικογενειακά με τον Μάνο, πάρα πολύ μικρό σε ηλικία κάποιων μηνών. Είχα μία ανάθεση από τον Αλέξανδρο τον Μπάζιν. Έχτιζε το καινούριο του γραφείο και για το έθριο μου είπε, μου επρότεινε να κάνω ένα έργο. Με προβλημάτισε πάρα πολύ το πώς μπαίνεις με έναν έργο σε ένα χώρο που έχει μεγάλη ευαισθησία απέναντι στην κυκλοφορία του φωτός μέσα στο χώρο για να μην εμποδίσεις ακριβώς τούτη την κυκλοφορία. Και την περίοδο εκείνη, πριν φύγουμε για το ταξίδι, ήβρα την γλωστή νοητούρη τη συγκεκριμένη, αλλά από εκεί άρχισε η διαδικασία, η οποία με μάγεψε. Αγόρασα όλο το στόκ, χωρίς να ξέρω τι θα το κάνω. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε στο Παρίσι, μέσα σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, σκέφτηκα πώς μπορούσα να κατασκευάζω σε μικρές ποσότητες κάτι, το οποίο όταν ενώσω θα μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια επιφάνεια και να είναι διαμπερές, να περνά από μέσα το φως. Οπότε αν τούτον το σύρμα ήταν καταπληκτικό, άρχισα να κάνω μοτίβα μικρά-μικρά, όπως έμαθα από τη μάμα μου, με βελονάκι, τα οποία μάλιστα έμπλεκα όταν συνόδευα τον Μάνο στα πάρκα. Οπότε ήταν εύκολο να μεταφέρω μαζί μου, να το κατασκευάσω και μετά τα ένωνα μεταξύ τους και κατασκεύαζα, μπορούσα να έχω τεράστιες επιφάνειες. Ήταν η πρώτη επιφάνεια που κατασκευάστηκε για να απλωθεί στο αίθριο του χτιρίου του Αλέξανδρου τον Μπάζη. Έχω την τάση να φυγούμε με έναν πολύ ήπιον τρόπο τα πράγματα και να σχολιάζω θέματα που καμιά φορά έχουν μεγάλη ένταση τόσο όσο κάποιος να τα διακρίνει αν το επιλέξει. Μέσα σε τούτη την αγωνία τη σημερινή, του μετανάστη, του μεταναστευτικού, έρχομαι λοιπόν να αποδώσω τη σειρά των ραφών που είναι μεταξύ του να αρπάξει κάτι, να τραφεί ή να προστατεύσει κάτι. Στην πορεία της ζωής μας ο καθένας συλλέγει εκείνον τον λίγο που μπορεί να κάνει πολύ σωστά, που δεν καθορίζει ο ίδιος. Παλεύω ανέκαθεν για τη διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κυρίως μέσα από τη μεγάλη στέρηση που ζούμε εδώ στην Κύπρο, των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Χρόνια υπερασπίζομαι το Σύνδεσμο Οικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης Φυτώριων από την ίδρυσή του. Η καλλιτεχνική κοινότητα στον τόπο μας είναι ακάλυπτη, δεν της παρέχεται καμία κοινωνική πρόνοια και καμία εκτελεστική εξουσία δεν κατάφερε να δώσει λύση και να επιτρέψει στους ανθρώπους των τεχνών, στους ανθρώπους που επιτρέπουν το να παραχθεί πολιτισμός σε τούτον τον τόπο,
να ζούσε μία ισότητα με τους υπόλοιπους πολίτες. Μέσα σε αυτήν την κατηγορία φυσικά εντάσσεται και όλο το εργατικό προσωπικό της Κύπρου, εντάσσονται και όλοι οι άνθρωποι της καθημερινότητας, κυρίως οι χειρονάχτες. The marks on the walls, the drawing that fits them all, the drawings that didn't happen, the days that rained a lot, drawings covered by words, the drawing that can offer no more. The marks on the walls, the drawing that fits them all, the drawings that didn't happen, the days that rained a lot, drawings covered by words, the drawing that can offer no more. Χαίρομαι καθημερινά. Η χαρά είναι προϋπόθεση. Αν δηλαδή λέγαμε ότι ένας άνθρωπος ή εγώ προσωπικά θα μπορούσα να φτάσω σε μία απόδοση δικαστική έναν 70%, συνειδητά μπορεί να δέχομαι ότι με φτάνει το 60%, γιατί δεν θα εστερούμουν έναν καφέ με κάποιο φίλο, με κάποια φίλη. Δεν θα εστερούμουν το άκουσμα των παιδιών μου, της παρέας μου, του συντρόφου μου, την εκδρομή μου, την επίσκεψη την καθημερινή της κάθε Πέμπτη στη Λεμεσό με τη μητέρα μου. Θέλετε να με ονομάζετε καλλιτέχνη, μπορεί όμως τούτο που θα αφήσει η δική μου πορεία να μην είναι έναν τίποτε ή να είναι στη χειρονομία μιας φιλοξενίας ή μιας ανοιχτότητας απέναντι στον άλλο.